Οπτασία γιορεί του μοναχού διηγηθέντος παρά του μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου εις των ουράνιων παράδεισων. Εις το κοινόβιον του Αγίου Όρους ήτο εις μοναχός πάρα πολύ ευλαβής και πρόθυμος εις τον αφιλάτη με πάσαν ακρίβειαν το επάγγελμα του αγγελικού σχήματος και ηγονίζετο το καταδύναμο. Είχε δε πολύ ευλάβειαν εις την Κυρία ημών Θεοτόκων και εις όλους τους Αγίους εξαιρέτως δε εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, προς τον οποίον είχε τόση αγάπη, όπου σχεδόν ο νους του ήταν αχώριστος από αυτόν και τον είχε μάλιστα εγγυητήν και μεσίτην προς τον Θεό δια τη σωτηρία του και πολλά θαύματα του είχε κάμνει ο Σάκης τον επικαλείτο. Μετά καιρόν ο μοναχός ούτος νικηθής υπό του δαίμονος της Αρκηδίας έπεσε εις τόσην αμέλεια όπου σχεδόν ημέλησε παντελώς το χρέος του. Κατόπιν περιέπεσεν εις την άσπειρασμούς και ενθυμούμενος την προτέραν κατάσταση του βίου του και μη δυνάμενος να κατορθώσει πάλιν αυτήν, ευρίσκετο εις τόσην μεγίστην λύπην ώστε να κινδυνεύει να πέσει σε απόγνωση. Ο δε φιλάνθρωπος Θεός, ο γιγνώσκον τα κρίφια της καρδίας και μη θέλουν το θάνατο του αμαρτωλού, δεν τον αφήκεν ολοτελώς να απολεστεί, αλλά έδειξεν εις αυτόν την ακόλουθον οπτασίαν, όχι του ότι το άξιος ταύτης ο μοναχός, αλλά ο Θεός, ή θέλησε να δείξει ούτως εις αυτόν την ασπλαχνία του, για να τον παρηγορήσει, ίσως να προθυμοποιηθεί στην αρετή. Έχει δε η οπτασία αυτή ως ακολούθως. Κατά την ημέρα της εορτής του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου, έτος 1854, κυριευθείς ο μοναχός από τον δαίμονα της απελπισίας, το Εσπέρας, ανεπαύτη μεταβίαση εις την Κέλλαντο. Περί δε την έκτην ώραν της νυχτός, όταν εσήμανεν η εκκλησία δια την ακολουθία του όρθρου, μετέβηκε αυτός στην εκκλησία και εμβήκεν στο στασίδιό του όν ακόμη εσκοτισμένος από τους λογισμούς. Αξάμενοι δε οι αδελφοί των Μεσονύκτιων, ήλθεν ο λίγον τι εις τον εαυτόν του και συλλογιζόμενος τα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έλεγεν εν εαυτό, «Εις Θεός δημιουργός ποιητής και πλάστης των απάντων, κατεδέρθη να σαρκωθεί δι' ημάς, να υβριστεί, να κολαφιστεί, να σταυρωθεί, να ταφεί και να υπομείνει τόσα δεινά δια τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτός τώρα ο Πανάδραθος Θεός δεν δύναται να σώσει και εμέ». Ταύτα συλλογιζόμενος σε κατανύχτη την καρδία και ήρθε τόση χαρά εις την ψυχή του και ησυχία εις το νου του, ώστε έρεων πρωταμιδών τα δάκρυα εκ των οφθαλμών του. Αμέσως ήλθε στην ψυχή του μία υπερβολική αγάπη προς το Θεό, η οποία τον κατέφλεγεν πολλήν ώρα. Ομού δε με την αγάπη αυτήν ήρθε και εις μίαν ταπείνωση τη αυτή, ώστε να θεωρεί τον εαυτό του χειρότερον από κάθε χτίσμα επί της γης. Τότε ίνιξεν η καρδία του και γέννη το τρόπο ότι να μία οδός από την καρδία έως των θρόνων αυτού του Θεού. Ο νους του και ο ενδιάθετος λόγος και η καρδία του ενώθησαν και προσήφιε το δια του νόος, χωρίς κανένα εμπόδιο και πότε έλεγε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον μου», πότε δε άλλους κατανυχτικούς λόγους. Ούτως ήρθε εις τόσην αγάπη προς τον πλησίον, ώστε παρεκάλει υπέρ των εχθρών και μισούν τον αυτόν. Από δε την χαράν της καρδίας του εσκύρτα εν αγαλιάσει η ψυχή του. Ενώ σου ήταν ακόμη εις μίαν ταύτην κατάσταση, έβλεπε τον εαυτό του συνευρισκόμενον εις την εκκλησία μετά των επιλείπων αδελφών, αναγινοσκόντων την ακολουθίαν. Έπειτα δε, μη δυνάμενος πλέον να σταθεί όρθιος, εκάθισε εις το στασίδιόν του και προσήφιε τον νοερός. Και από τόσην αγάπην θεϊκήν κυριεύθη πάλιν, ώστε δεν είναι δύνατο πλέον να αναπαυθεί στην γη ουδέ φοβείται το Θεό, αλλά είχε μεγάλη παρησίαν και αγάπη προς Αυτόν. Κυριευθύσα λοιπόν η ψυχή του, από τι αυτήν αγάπη αισθάνεται έναν θείον έρωτα, καταφλέγοντα την καρδία του. Ήτο δε η ψυχή του και κολλημένη στον Θεόν, και Αυτόν μόνο εφαντάζεται εν πολύ κατανοίξει και μεγάλη ταπεινώση. Μετά ταύτα ευνηδίως ήλθε εις έκσταση, και πλέον δεν έβλεπε τον ναό, μήτε οίκοε την ακολουθία των αδελφών, αλλά ευρέθη εις μίαν παιδιάδα ωραιοτάτην, εστολισμένη με διάφορα δέντρα και άνθη. Η ωραιότης και η ευωδία αυτών ήσαν απερίγραπτα και ανεκδίγητα. Το δε φως αυτής της παιδιάδος
η υπερίστραπτεν, ως να έλαμπον επτά ύλη. Βλέπων από μακρόθεν ο μοναχός σε εκείνη την ωραιοτά την παιδιάδα, είδε πλήθος ανθρώπων ενδεδειμένων λαμπράν στολή νέων κατά την ηλικία και ωραιότητα προσώπων, ήτινε σέλαμπον υπέρ των ήλιων και περιεπάτουν αργός. Χαίρον ο μοναχός εκ ψυχής, διελογίζατο, πώς ευρέθη εκεί και τι νοσεί το άρα ο περίβολος αυτός και ποιοι ήσαν οι άνθρωποι αυτοί, ταύτα όθεν συλλογιζόμενος, και περιπατών ολίγων βλέπει κι άλλο πλήθος συγκεντρωμένων πράων και ωραίων ανθρώπων, ενδεδειμένων στολή στρατιωτική νέων τη ηλικία και ανδριωμένων ήτινε σέλαμπον ως ο ήλιος. Και ειδών αυτόν την ωραιότητα εστάθη, θεωρών το κάλος αυτόν με μεγάλη χαρά την ψυχή και της ψυχής του και αγαλίασε. Τότε ακούει μίαν φωνή εξ αυτών ο μοναχός, ούτω λέγουσαν. Ούτως ο αδελφός ημών επιθυμεί να υπάγει στον βασιλέα, ως είδητε και πρέπει τις εξ ημών να τον οδηγήσει. Αμέσως εις εξ αυτών χωριστής από εκείνους ωραιότερος και ανδριότερος λάμπων, μεταξύ των άλλων ως σελήνη, μεταξύ των άστρων και αξιωματικός των φαινόμενος, απεκρίθη προς αυτούς και είπε: «Εγώ θα τον οδηγήσω, διότι όχι ιδιαιτέραν αγάπην εις εμέ, ως είδατε, και με επικαλείτε ημέρα και νύχτα περί τούτου, αλλά και Αιγυπτής πολλάκισε γενόμην δι' αυτούν εις τον βασιλέα». Ο μέλαμπρος εκείνος νέος ταύτα υπών ήρχε το προς τα μοναχών, ο οποίος απορών έλεγε καθεαυτόν: «Εγώ αυτούς τους ανθρώπους άλλοτε δεν είδων, και πώς αυτοί με είδων και με γνωρίζουν, και πώς αυτοί ξέρουν ότι εγώ επιθυμώ να ειδώ τον βασιλέα». Τότε ο χαριέστατος εκείνος νέος πλησιάσες των μοναχών, λέγει προς αυτόν με ηλαρών πρόσωπον: «Ακολούθη μη να υπάγομεν στον βασιλέα». Ο μοναχός απεκρίθη: «Αδερφέ, παρακαλώ σε, άφες με, ότι ποιος είμαι εγώ να υπάγω εις τον βασιλέα, και τι με θέλει ο βασιλεύς, και τι βασιλεύς είναι αυτός όπου με γνωρίζει». Χαμογελάσας ο λαμπρός νέος λέγει στον μοναχό: «Τάχα κάμνεις πως δεν ξέρεις ποιος είναι εκείνος ο βασιλεύς, ή δεν γνωρίζεις ποιος είμαι εγώ? Επειδή με ηγάπησας και με επικαλείσαι ημέραν και νύχτα, ιδού ήλθον να σε οδηγήσω, ότι αδύνατον είναι να σε αφήσω, πλην ακολούθη μη να υπάγομαι προς τον βασιλέα». Μη έχω λοιπόν την απολογηθεί ο μοναχός, ακολούθησε πλέον των λαμπρών νέων, ο οποίος προεπορεύονται. Προχωρούντες εσκέπτεται ο μοναχός πώς να τον ερωτήσει ποιος είναι ούτως ότος στην αγάπη δεικνύων προς αυτόν. Πλην συστελόμενος τρόπον τεινά, δεν ετόλμα να ερωτήσει, αλλά έλεγεν εν εαυτό: «Ίσως μετέπειτα μάθω ποιος είναι, διότι έως τότε δεν τον εγνώριζε. Είχε όμως άνεσιν τεινά μεγάλη εις την ψυχή του, όπου τον εθεώρη πλησίον. Αφού περιέπεσον ώραν πολύ εις την ωραιότατην εκείνη παιδιάδα, έως ότου δεν εφαίνεται ο άλλος της ημιμόνων αυτοί οι δύο, ο αδελφός και ο οδηγός ετελειώθη εκείνη η ωραία παιδιάς. Αμέσως ήρθε εις μια στενοτάτην οδόν, η οποία είχε τόσον μήκος, ώστε δεν εφαίνεται το τέλος της, από δε τα δύο μέρη της οδού ήσαν τείχη υψηλά, και ο δρόμος αυτός ήταν τόσο πολύ στενός, ώστε μόλις τα επέρνα εις άνθρωπος πεζός. Εκεί ήρχιζε να δηλιάζει ο μοναχός ότι ο τόπος αυτός ήταν άγριος και απαραμύθιτος, πλην πάλι ενώσο έβλεπε τον οδηγόν του, εχαίρετο η ψυχή του. Τότε ο οδηγός του εστάθη ο λίγον και παρατηρήσας αυτόν με ηλαρόν και χαρούμενο πρόσωπο, λέγει σ' αυτό: «Γιατί, αδελφέ, είναι τόσο τεταραγμένη η ψυχή σου? Γιατί σε κυριεύει η αμέλεια και διασκορπίζεις το νου σου εδώ και εκεί, και δεν συγκεντρώνεις το νου σου στη μελέτη του Ιησού Χριστού, ή δεν γνωρίζεις πόση ζημία λαμβάνει ο άνθρωπος όταν αμελήσει την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», και εις μίαν και μόνην αναπνοήν του? Και πάλιν πόση ωφέλεια λαμβάνει όταν μελετά το κοσμοσωτήριον όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πάντοτε? Ότι ούτως άνθρωπος
Μάλιστα. Ελευθερώνεται από τα πάθη και από τις αμαρτίες και γίνεται κατοικητήριον της Αγίας Τριάδος και θέλει φτάσει εις τελείαν αγάπη της οποίας μέρος τι εδοκίμασας και εσύ δια της εσπλαχνίας του Θεού και εξεύρεις την γλυκύτητα αυτής. Γιατί λοιπόν αμελείς το έργο τούτο, έως πότε αδερφέ θα είσαι εις τον βαθύν ύπνο της αμέλειας και δεν εγείρεσαι, ενθυμίσου αδελφέ την προτέραν σου διαγωγήν, την οποίαν ημέλησας εντελώς. Μήπως ο Θεός δεν σε δίδαξε τον τρόπον όταν έβαλε στην Παναγία Παρθένου Θεοτόκο μεσήτριαν τη σωτηρία σου? Μήπως δεν σε αξίωσε να έβρισε απλανείς οδηγούς προς βεβαίωσιν τούτου? Δεν εννοείς αδελφέ την εσπλαχνίαν και την αγάπη όπου σου έδειξε ο Θεός? Σύ επροτίμησες όμως την αμέλειαν παρά την προσέ αγάπην του Θεού. Καθώς έλεγε ταύτα ο οδηγός, εκατανύχθη ο αδελφός και ήρθε να λέγει με τα συγκεκριμένης καρδίας, συντετριμένης καρδίας, το Κύριε Χριστέ ελέησόν με. Και όσον έλεγε την αυτήν ταύτην, τόσο εθερμένεται η καρδία του από θείον έρωτα και αγάπη θεϊκήν, και τόσο καθαρός προσήφιεται όπου ήτο αδύνατον πράγματι ή λογισμός να συγχύσει τον νου του ή να τον εμποδίσει από την ευχή στην οποία τόσο πολύ ευηθίστη ο νους του, ώστε ελευθερώθη από την προτέραν δειλία όπου τον εκυρίευε και έλαβε δύναμη εις την ψυχή του. Τότε είπε ο οδηγός, είδες τώρα πως είσαι καλύτερο με το να λέγεις την ευχή? Εάν λοιπόν θέλεις να είσαι σε αυτή την κατάσταση, να αγαπάς να σωθείς, άφες το βαθύν ύπνο της αμελίας και μεταχειρίσου την πρώτερον διαγωγή σου και πρώτη σου εργασία, ας είναι η απαρασάλευτο στήριση των θείων εντολών και όλη σου τη σπουδήν έχει στη μελέτη του θείου ονόματος του Ιησού Χριστού και της Κυρίας ημών Θεοτόκου. Πρόσεχε εις την καθαράν ακόμη ακριβή και καθημερινή εξομολόγηση και ποτέ να μην κρύψεις λογισμόν την από τον πνευματικό σου ό,τι και αν ήθελε να σου συμβεί. Ταύτα υπόντες του οδηγού προς τον αδελφόν ήρχισαν πάλι τη στενή οδηπορία και πορευόμενοι έβλεπον επί τα τείχη σταυρούς τεινάς ως σημεία του δρόμου, τους οποίους πλησιάζουν ο οδηγός εσταυροκόποι λέγον: το σταυρό σου προσκυνούμε δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομαι. Έλεγε δε και εις τον μοναχό να κάνει τα όμοια και έκανε. Αφού περιεπάτησαν αρκετόν διάστημα τόπου και έφτασαν εις την άλλη άκρη της στενής οδού, ήλθον εις ένα γκρυμνώδη και τρομερόν τόπον, όπου εφαίνεται ως πέλαγος αδιάβατον, λάκκος τι σκοτεινός και ζωφώδης, άνευ μάκρους και πλάτους έχουν σκότος ψηλά φυτών. Αντίπερα δε του λάκου, πολύ μακράν, εφαίνεται ο όρος τι υψηλών ουρανομίκες. Εις την μέση του φοβερού εκείνου λάκου, ήτο μία τρομερά γέφυρα από ένα μονόξυλον στρογγυλών, έχουν πλάτος μία πιθαμής. Η μία άκρη της γέφυρας ήτο εις το τελευταίο μέρος της στενής οδού, η δε άλλη έφτανε εις τους πρόποδας του φαινομένου εκείνου όρους. Όσον εφίσα άνεμος, εκείνη η γέφυρα εκλονίτο ως το φύλλο του δέντρου. Μόλις πλησίασαν εις τη γέφυρα, φόβος και τρόμος ήλθε εις την ψυχή του μοναχού, καθώς εστοχάζεται ότι ήτο ανάγκη να διαβούν από τη γέφυρα εκείνη αντίπερα εις τους πρόποδας του όρους, επειδή δεν ήτο άλλη οδός εις εκείνον το σκοτεινόν πέλαγος. Τότε πάλι νύρχισε ο οδηγός να τον ελέγχει, τροποντινά λέγον, πάλι μέλησε στην αυχή και δια τούτο δηλιάζεις. Αλλά δώσ' μου τη χείρα σου. Έδωσε ο αδελφός τη δεξιά χείρα του εις τον οδηγόν και στηριζόμενος υπ' αυτού ανέβη στη γέφυρα και περιεπά τον ομού. Προχωρούντες δε ο λίγον και βλέπον ο αδελφός την γέφυρα, σαλευωμένη σε εκείνο το σκοτεινόν χάος, μέγας φόβος υπεριέλαβεν αυτόν, πλην ενθαρρύνετο βλέπον τον οδηγόν βαστάζοντα την χείρα του. Έπειτα σταθείς πάλιν ο λίγον ο οδηγός και στραφείς προς αυτόν είπε: κάμε τρεις το σταυρούς και επικαλούμενο στο όνομα της Κυρίας ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, διότι εις τούτον τον τόπο μεγάλος ισχύει το Πανάγιον της όνομα. Σταυροποιήσας ο μοναχός τρεις και υπόν κατά νουν το υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη, ότου θαύματος,
ήλθε τόσο μεγάλη λανδρία στην ψυχή του, ώστε δεν εδηλεί αποσώς, αν και η γέφυρα εκλονείται ως και πρώτερον. Μετά δε ώρα ικανήν έφτασαν εις άκρην αυτής και εξελθώντας εις τους πρόποδας του όρους, άφησε ο οδηγός τη χείραν του μοναχού λέγον προς αυτόν, να μη φοβείται πλέον. Αλλά από την υπερβολική αγάπη νούτος πάλι τον εκρά την αποτυχία από την χείρα και περιεπάτουν αχώριστη. Πορευόμενοι ο λίγον ακόμη ήρχισαν να ανεβαίνουν στις ψηλών εκείνων όρος του οποίου η κορυφή δεν εφαίνεται από το ύψος και το ανηφορικότερον πολύ και χαριέστατο. Αναβαίνοντες πάλι διάστημα επί του όρους, εστάθηνε ο λίγο αδελφός και ειδών πανταχώθεν ελαιώνας και διάφορα δέντρα, εθαύμαζε την ωραιότητα και το στολισμό του όρους. Προχωρούντες δε ακόμη πολύ, έφτασαν στην κορυφή του όρους. Περιπατήσαντες πάλι ολίγη ώρα, ήλθον εις μία μεγάλη και ανοιχτή θύρα, ένθα σταυροποιήσαντες αμφότεροι τρεις, εισήλθαν εντός της πύλης. Και ειδού μία μεγάλη παιδιά, στις οποίας μάκρος και πλάτος δεν εφαίνεται εντελώς, αλλά ομοίαζε με το στερέωμα του ουρανού. Την δε ωραιότητα και το κάλος αυτής, της δύναται να διηγηθεί, όπου δεν ομοίαζαν με γη κανέν γήινον πράγμα τα εκεί σε διάφορα και ωραιότατα δέντρα και πολυπίκυλα άνθη, τα πλήρη ευωδίας και εκείνο το φως, το υπέρλαμπρο φως επτά ηλίων. Τι κάλαμος να περιγράψει ή ανθρώπινος νους να τα κατανοήσει. Όσον ο αδελφός έβλεπε με θαυμασμό την ερωτήτα της παιδιάδος, τόσον περισσότερο ηχμαλωτίζεται από το κάλος της και επιθύμει να μείνει εκεί. Αλλά ο οδηγός του έλεγε ότι ακόμη έχεις να ειδείς και άλλα ωραιότερα μέρη και έπειτα θέλεις ειδείς και τον βασιλέα. Οδεύσαντες τότε ομού και φρενόμενοι εις την παιδιάδα εκείνη, βλέπει μακρόθεν ο αδελφός πολλούς ανθρώπους ήτινε σύσαν ενδεδημένοι καλογερικά η μάτια, όχι μαύρα, αλλά πορφυρά τα οποία έλαμπον ως το φως. Τα δε πρόσωπα αυτών υπέρ των ήλιων και άλλοι μεν εξ αυτών εφαίνονταν νέοι, έτεροι δε γυραλαίοι, πλην το είδος και η ερώτηση αυτών ή το ακατανόητος. Όταν επλησίασαν αυτούς τους εδέχτησαν με τα χαράς και χαιρετούντες των οδηγών έλεγον «Χέρις μεγαλομάρτης Γεώργιο, αγαπημένος του Χριστού». Ομοίως και ο οδηγός αντιχαιρέται αυτούς λέγον «Χαίρετε κι εσείς όσοι αγαπημένοι του Χριστού». Γυρίζοντες δε προς τον αδελφόν είπων «Τέκνον, εάν της κερδείς τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, τι το όφελος. Εάν και 100 έτη ζήσεις εις τον πρόσχερο κόσμο και απολαύσεις όλα τα αγαθά της προσκέρου ζωής. Ανάγκη είναι να δεις μία ώρα και ημέρα τη φρικτή ώρα του θανάτου και τότε όλη την πρόσχερη ζωή θα νομίσεις ως παρερχομένη σκιάν. Αλλά άφες την αμέλεια και ακολούθη την προτέραν σου ζωή, όπως ευαρεστήσεις τον Θεό και αξιωθείς αιωνίο ταύτης μακαριότητος και συγχαίρεσαι εδώ με θυμόν αιωνίος. Εάν όμως περάσεις πάλι με αμελία και ραθυμίαν τη ζωή σου, προτιμών τα πρόσχερα, είδες το σκοτεινότα των εκείνων λάκων όστις δέχεται τους αμελείς και αμετανοήτους. Τέκνον μου, προτιμάς τα πρόσχερα και αιώνια και την αμέλεια από την αγάπη του Χριστού. Τέκνον, ενθυμού από ποιον ύψος έπεσες και τι εστερήθης και πόσο να ζημιώθεις. Τέκνον ηγαπημένων, ηγέρθητη και πρόσπεσον εις την εσπλαχνία του Θεού, διότι και εμείς δεν θα πάψουμε να παρακαλούμε τον Κύριο για τη σωτηρία σου. Έπειτα στραφέντες προς τον οδηγόν του είπουν «Γένε Γεώργιε του Χριστού ηγαπημένα, λάβε όλη τη φροντίδα αυτής της ψυχής και παράστησέ την εις τον βασιλέα, διότι μεγάλη είναι η παρησία σου προς αυτόν». Τότε αναχωρήσαντες εκείθεν και περιπατήσαντες ολίγο, εφωτίστη η ψυχή του αδελφού, όσε γνώρισε τον οδηγόν του, ότι ήταν ο Άγιος Γεώργιος ο τροπεροφόρος και να θυμήθει ο αδελφός των λόγων όπου προείπεν ο Άγιος στην πρώτη παιδιάδα, ότι εγώ θα τον οδηγήσω, καθότι έχει ιδιαίτεραν αγάπη προς εμέ. Τόσον δε υπερβολική χαρά και αγάπη αισθάνθη την ψυχή του, όπου δεν δυνήθη πλέον να συγκρατηθεί, αλλά τον ενυγκαλίστη και σπάζεται αυτόν στο πρόσωπο επί πολλήν ώρα. Έπειτα κρατών με τη χείρα του τον Άγιο Γεώργιο αδελφός, του είπε, του οποίου η ψυχή εφαίνεται να είναι προσκεκολλημένη με τον Άγιον από την υπερβολική προς αυτόν αγάπη, περιεπάτησαν ομού ακόμη ο λίγον διάστημα εις εκείνη την πανεφρόσινον παιδιάδα
και πάλι είναι ο αδελφός σε άλλους ανθρώπους ομοίως ενδεδειμένους ως και τους πρώτους με καλογερικά ημάτια, οι οποίοι όμως είχαν μεγαλυτέραν δόξαν και λαμπρότητα πλην ήσαν λιγότεροι στον αριθμό. Ρώτησε τότε ο αδελφός τον οδηγό του λέγον: «Άγιε Γεώργιε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι καθόρθωμα εις τη ζωή του όπου έχουν τόση δόξα και ωραιότητα?» Ο δε απεκρίναν το λέγον: «Αυτοί είναι του νυν καιρού καλόγυροι, ήτινε άνευ οδηγών και παραδειγμάτων, ευαρέστησαν εις το Θεόν, μιμούμενοι εξιδίας των προαιρώσεως στη ζωή των αρχαίων πατέρων και δια τούτο εδόξασεν αυτούς ο Θεός». Ο αδελφός πάλι ρώτησε: «Την σήμερον έλειψε τη αυτή αρετή και πώς είναι δυνατόν να ευρίσκονται στον κόσμο τιούτη άνθρωποι εκλεκτοί?» Απεκρίθη ο οδηγός: «Τιούτη εκλεκτοί άνθρωποι πολύ ολίγοι ευρίσκονται στον κόσμο, πλην την σήμερον ως μεταχειριστή παραμικράν αρετήν, το καταδύναμη και βαρεστήσει στο Θεόν. Ούτως μέγας κληθήσετε εις την βασιλεία των ουρανών, μάλιστα σήμερον, ως της αφού ασκηθεί και μικράν αρετήν εξιδίας του προαιρέσεως άνευ οδηγών και παραδειγμάτων, την δέχεται ο Θεός ως μεγάλη. Όμως αδελφέ, έλειψεν η αρετή της σήμερον από τον κόσμο και τα καλά παραδείγματα, και επλήθυνεν η κακία, επερίσευσεν η αδικία, έλειψεν η αγάπη, εχάθη η αλήθεια, έπαυσεν ο λόγος του Θεού από τα στόματα των ανθρώπων, αντί δε αυτόν πολιτεύεται κατάκρισης ψεύδος, αντί ταπεινοφροσύνης υψηλοφροσύνη, αντί αγάπης έχθρα, αντί εσπλαχνίας ασπλαχνία, αντί δικαιοσύνης αδικία, μίσος, φθόνος και άλλα παρόμοια επλήθυντα. Πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι ποιόν αγαθών. Πολύ ολίγοι είναι οι εργαζόμενοι την αρετή και ευαρεστούνται στον Κύριον. Σήμερον είναι ο σώζον σώζου την εαυτού ψυχήν. Ο καθήσας μην ελπίζει εις άλλου βοήθεια σήμερον. Ή μη στην Κυρία ημών Θεοτόκον, η οποία τον προσπίπτοντα εις αυτήν ολοψύχος θέλει τον οδηγήσει και σώσει. Πάντα γάρ όσα θέλει και δύναται, πολλά γάρ ισχύει δέηση μήτρος προσευμένη αδεσπότη. Αφού είπε ο οδηγός ταύτα, ήρχισε πάλι η οδηπορία των και με τα μικρόν εφάνη μακρόθεν παλάτιον μέγα και τερπνών από ανατολάς, το οποίο η μεγαλοπρέπεια είναι ανεκδίγητος και αυτά τα υψηλότερα τείχη του ήσαν πολύ ωραιότατα, ως το καθαρότατον όντως κατασκευασμένα χρυσίων. Η λάμψη όπου εξήρχεται εκ του παλατίου αυτού και εφώτιζε τον τόπον εκείνο ή το πράγμα ακατανόητον, καθώς και η ευπρέπεια αυτού. Εκθαμβωθής ο αδελφός ρώτησε τον οδηγό: «Άγιε Γεώργιε, τι παλατίον είναι αυτό?» Ο δε είπε: «Το παλατίον τούτο είναι του βασιλέως, όπου μέλλον να σε υπάγω». Πλησιάσαντες λοιπόν, έφτασαν εις μίαν μεγάλη ψηλή και ανοιχτή πύλη, όπου σταυροποιήσαντες τρεις αμφότεροι, εισήλθον εις το προάβλιον του θαυμαστού εκείνου παλατίου, του οποίου την λαμπρότητα ο φθαλμός ανθρώπου κουκίδε ποτέ. Εκεί μέσα εις το προάβλιον ευρίσκονται και άλλοι πολλοί άνθρωποι, περιβαλλόμενοι αποδόξαν μεγάλοι. Έπειτα λαμβάνουν ο Άγιος των αδελφών από τη δεξιά χέρια και διαβαίνοντες από μίαν άλλη μεγάλη ανοιχτή θύρα, εισήλθον εισέθουσαν ευρύχωρον και ωραιοτάτην, όπου ήτο κατά ανατόλας άλλη υψηλή θύρα διαπολιτήμων λίθων τόσον εντέχνος κατασκευασμένη, ώστε ανθρώπινος νους δεν είναι δύνατο να εννοήσει. Και εισμέν το δεξιό μέρος τάφης της πύλης ή το εζωγραφισμένος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επιθρόνουν καθήμενος, εις δε το αριστερόν μέρος ή το εζωγραφισμένη Κυρία Θεοτόκος επιθρόνουν καθημένη. Εις την όδουσαν ταύτην ευρίσκεται εν πλήθος αναριθμήτων ανθρώπων ενδεδειμένων ομοίαν στολή καλογερικήν κοκκίνινο σέμαν, οι οποίοι λάμποντες μεν ως αστραπή εκράτουν ισχύρας των σταυρών και κλάδους, η δε ωραιότης αυτών ή το ανεκδίγητος. Μακράν ολίγων ευρισκόμενοι ούτε οι θαυμαστοί άνθρωποι αμέσως επλησίασαν προς προϋπάτησιν του οδηγού και του μοναχού, τους οποίους εδέχτησαν με τα χαράς μεγάλης και βλέποντες προς τον μοναχόν είπαν με γλυκητά την φωνή: «Αδελφέ, ως πότε θα σε περιμένουμε και γιατί δεν βιάζεις τον εαυτό σου?» Έπειτα εστράφησαν και στον οδηγόν του λέγοντες: «Αδελφέ Γεωργέ, ιδού όπου τον επήρεσε την εξουσία σου, λοιπόν πότε θα μας τον εφέρεις?» Ο δε είπεν εις αυτούς: «Όταν γίνει το θέλημα του Κυρίου». Τότε επήραν ούτε των μοναχών από τα σχήρας και κρατούνται σε δείκνυον μίαν μεγάλη αγάπη προς αυτόν.
κατόπιν ιστάμενη μετευλαβίας ενώπιον της κυρίας ημών Θεοτόκου, ο οδηγός και οι επίλοιποι μετά του μοναχού ήρχισαν να ψάλουν το άξιον εστίος αληθώς και τα εξής. Και ψάλλοντες ούτι με μία μελωδική φωνή, οίκου ο μοναχός τόσον καθαρός έκα στην λέξη του εγκομείου, ώστε ετυπώνε το ασμένο στην ψυχή του. Τελειώνοντας δε το εγκόμιο της κυρίας ημών Θεοτόκου, πάλιν επήρεν αυτόν ο οδηγός από την χείρα και σταυροκοπήσαντες τρεις προσεκίνησαν την Αγία εικόνα της Θεομήτωρος. Ως αυτός ποιήσαντες και οι λοιποί Άγιοι είπον εις των μονάχων, αυτά όσα βλέπεις δεν διε σένα γίνονται, δια να αισθανθείς περί των όσων βλέπεις και ακούεις και είναι της εσπλαχνίας του Θεού ενέργεια και όχι φάντασμα δαιμόνων. Παραμερίσαντες εν συναχία ολίγων οι επίλοιποι Άγιοι, έμειναν εκεί ο Άγιος Γεώργιος με τον αδελφόν, ο οποίος ανοιχθής εις έφνης της πύλης, εθεώρη έσωθεν με μεγάλη έκπληξη επί τόσην ώραν ήκουσε δε και μία γλυκητά τη φωνή έσοντες λέγουσαν. «Μεγάλη είναι η εσπλαχνία σου, Κύριε, επί τους Υιούς των ανθρώπων». Είδε τότε ο αδελφός έμπροσθε κατά Παύλων Απόστολων υπήν, «Α, ο φθαλμός σου κείδε και ού σου κήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ού κανέβη». Α. Κορινθίων, Β. 9. Είδε λέγω ναών παμέγιστον, του οποίου ήταν το σχέδιο να κατανόητον και ευπρέπειά του ανεκδιήγητος. Εις το μέσον του ναού ευρίσκεται ο θρόνος ψηλός και ένδοξος, ώστε σε φαίνεται ως περκεόμενοι άνθρακες με λάμψη ηλίου. Επειδή ότι ο θρόνο εκάθεται ο βασιλεύς της δόξης και κύκλο θέν του παραστέκονται πλήθος ανθρώπων, εκ των οποίων μερικοί ήσαν πολλοί νέοι και ενδεδειμένοι στολήν στρατιωτική. Κατά την ηλικία ο βασιλεύς, ο οποίος ήτο ο δεσπότης Χριστός, ομοίαζε με το ζωγραφισμένο εις την εικόνα Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, εις το σώμα εφαίνεται επίσης όμοιος, εις την άχραντο κεφαλή εφόρη στέφανον εκλήθων τιμίων και πολιτήμων. Την δε ωραιότητα αυτού της διηγήσεται, ωραίος σκάλι παρά τους Υιούς των ανθρώπων, Ψαλμή Μηδέλτα 3. Το φως όπου εξήρχεται από το άχραντο πρόσωπο του Μεγάλου Βασιλέως, ήτος να έλαμπον χίλιοι χιλιάδες και μύριοι μυριάδες ύλη. Έλαμπεν όλος ο λαός υπερβολικότητα μετά των δικαίων και αγίων, οι οποίοι παρομοίαζουν στη λαμπρότητα με τον Μέγα Βασιλέα της Δόξης. Τότε νεθυμήθη ο αδελφός των αγάπιων λέγονται στο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία, ότι καθώς το σίδερο καιόμενο εις το πύρι δεν διακρίνεται από τους καιωμένους άνθρακας, τι ούτω τρόπος και οι δίκαιοι του παραδείσου λάμπουν ως το βασιλέα της δόξης από τον οποίο εξέρχεται φως. Ενθυμούμενος ο αδελφός τα όσα εξιστόρουν τα βιβλία περί παραδείσου και σκεπτόμενος ότι δεν έγραψαν σχεδόν τίποτε περί της δόξης του παραδείσου, από όσα έβλεπε αυτός ο φθαλμοπανός, εξεπλήτεται το εκ του ότι δεν ομοίαζαν τα υπ' αυτού βλεπόμενα με γήινον τι πράγμα. Διότι την ωραιότητα και το κάλος του Μεγάλου Βασιλέως Χριστού, την λάμψη του ακτίστου φωτός, τη μεγαλοπρέπεια, την ευπρέπεια του θαυμαστού, εκείνου λαού των δικαίων και όλα όσα εκεί σε θαυμαστά και εξαίσει αν θελήσει της να διηγηθεί, ομοιάζει με εκείνον, ο οποίος προσπαθεί να μετρήσει τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θαλάσσης, αλλά και αυτά τα φύλλα των δέντρων, αν μετατραπούν εις ευλάλους γλώσσας, πάλιν αδύνατον είναι να διηγηθούν μέρον τι της μακαρίας εκείνης δόξης. Ιστάμενος ο μοναχός έξω της πύλης, ολίγην ώρα και θεωρών με έκπληξη την δόξαν εκείνη, βλέπει να εισέρχεται ο οδηγός του εις την προσκύνηση του βασιλέως της δόξης. Επιστρέψας δε ο Άγιος να τον λάβει μαζί του, ακούει τον βασιλέα να λέγει, «Γεώργιε, άφεσ' αυτόν έξω, διότι δεν είναι άξιος να εισέλθει, ως μη έχουν ένδυμα γάμου». Ο μοναχός, ακούσας τον λόγον αυτού του Κυρίου, έμεινε έξω φοβηθής, εν ταυτό μήπως τον καταδικάσει, αλλά πάλιν είχε θάρρος εις την αγάπη όπου είχε εις αυτόν προς τον βασιλέαν ο οδηγός του. Τότε ο Άγιος Γεώργιος εισήλθε μόνος έθωσον στο βασιλέα, όπου όχι μόνο το τάγμα των Αγίων τον ετοίμησε μεγαλοπρεπώς ως άρχοντα του βασιλέως, αλλά και αυτός ο Πανάγαθος Βασιλεύς τον ετοίμησε μεγάλος, διότι ευθύς όπου επλησίασε ο Άγιος Γεώργιος, ηγέρθη εις τον θρόνο ο βασιλεύς, τον εδέχτην με τα μεγάλης χαράς, τον κατεφίλησε ασπαστής αυτόν εις το πρόσωπο και πάλι να κάθισε.
Ο Άγιος Γεώργιος έβαλε αμέσως τρεις μετανοίες και προσεκίνησε ευλαβώς τον βασιλέα Χριστόν, του οποίου ασπαστή στους Παναχράτους πόδας, εστάθη με ταπεινόν σχήμα και είπε: «Κύριε, ενθυμίσου το αίμα που έχεις επί του Σταυρού για την σωτηρία των αμαρτωλών, όταν κατέβεις στην γη να καλέσεις τους αμαρτωλούς και συγχώρησον ταύτην την ψυχήν και οδήγησεν αυτήν εις οδόν σωτηρίας. Άβυσος είναι, Κύριε, το πέλαγος της πλαχνίας σου και δεν έχεις ενέγεια από τα έργα του». Αμέσως απεκρίθη σε αυτόν ο βασιλεύς λοιπόν ταύτα: «Γεωργέ, γινώσκεις κάλλιστα την αγάπη που έδειξε εις αυτόν, ως και την χάρη που του έδωσα. Εφανέρωσα τα απόκριφα ταύτα μυστήρια της ειδικής μου ειλικρινούς αγάπης, περί της οποίας πολλοί πολλάκις υπερηγονίστησαν και δεν επέτυχω. Αυτός δεν είχε την ψυχή του ειλικρινή να... στην ψυχή του ειλικρινή αγάπη και κατεφρόνησε την ειδική μου αγάπη, προτιμούν την αμέλεια και προσπάθεια του κόσμου παρά εμέ. Δια τούτο δεν είναι άξιος συγχωρήσεως». Πάλι εκ δευτέρου παρεκάρισε ο Άγιος Γεώργιος και είπε: «Ναι, Κύριε, εάν τον κατακρίνεις με τη δικαιοσύνη σου, άξιος παιδεύσεως είναι. Αλλά συγχώρησον αυτό, παρακαλώσε, και ας υπερπερισσεύσει η χάρη σου και η εσπλαχνία σου εις αυτό. Βλέπεις, Κύριε, την προαίρεσή του, τα κρύφια της καρδίας του. Είναι διαπαντός ενώπιόν σου. Πλήρωσον λοιπόν τα αιτήματα της καρδίας του και δια της βίας σώσον αυτόν. Είδας, ο Κύριος, την κατάσταση του κόσμου που είναι σήμερον τα καλά παραδείγματα. Πού είναι οι λόγοι σου εις τα στόματα των ανθρώπων? Πού είναι η παρακίνηση των διδασκάλων? Μάλιστα και αν της έχει καλή προαίρεση στο να ακολουθείς το Άγιον σου θέλημα, δεν ευρίσκει οδηγούν για να τον καθοδηγήσεις στη σωτηρία του. Δια τούτο παρακαλώ σε, Κύριε, δίδαξε αυτόν, ποιήν το θέλημά σου, οδήγησε αυτόν εις οδόν σωτηρίας και ποιήσον αυτόν κληρονόμων της αιωνίους βασιλείας σου, διότι δύνασε να ποιήσεις πάντα όσα θέλεις και βούλες». Αποκρίθη ο βασιλεύς και είπε εις αυτόν: «Αγαπητέ μου Γεώργη, ναι, βλέπω την κατάσταση του κόσμου και τα σπαραβάσει των εντολών μου, όπου έλειψε η αρετή από αυτόν και κυριεύει η κακία από μετασμιχίας, πορνείας, ασελγίας, εμολύσχησαν σχεδόν όλοι, ου μόνο κοσμικοί άνδρες και γυναίκες, αλλά και μερικοί ιερείς και μονάζοντες, κατακεντούν τα σπλάχνα μου και με επανασταυρώνουν με τις τιάφτες παρανομίες των, διότι εμίαναν εξ ολοκλήρου το Άγιον σχήμα και την αγγελική διαγωγή και ταύτα πάντα υπομένω με ανεξικακίαν περιμένω τη μετάνοια και διόρθωση αυτών. Ούτως δε ο μοναχός δεν έπαυσε έως τη σήμερα να κάνει το θέλημά του, αν και εγώ δεν έπαυσα να τον φωνάζω δια ζούσης φωνής να μην πράττει τα ενάντια. Αλλά αυτός ακούων και γινώσκων τη φωνή μου και πληροφορηθεί σε αυτήν υπό των πολλών εναρέτων πνευματικών δούλων μου, πάλιν δεν με υπήκουσε. Ενεθύμησα πολλάκιση σε αυτόν την προτέρα μου διαγωγή, την προτέρα του διαγωγή, μήπως επιστρέψει σε αυτήν, αλλά όμως αυτός έμεινε στην ιδία κατάσταση. Είναι λοιπόν αναπολόγητος ενώπιόν μου». Τότε ο Άγιος Γεώργιος πεσός στους Παναχράτους πόδας του Δεσπότου Χριστού, με μεγάλη ταπείνωση είπε: «Ενθυμίσου, Κύριε, το αίμα μου, όπου έχεις άδεια την αγάπη σου και χάρισέ μου αυτήν την ψυχή. Ναι, Κύριε, και συγχώρησον αυτό. Δέω μέσου και αξίωσον να πει το ποτήριον όπερ πάντοτε επιθυμεί». Με ηλαρών και χαμούμενο πρόσωπο του απεκρίθη ο βασιλεύς: «Αγαπητέ μου Γεώργιε, ας γίνει το θέλημά σου». Τότε ο Άγιος Γεώργιος εγερθείς χαρούμενος εστάθη ενώπιον του βασιλέως με τα παρησίας μεγάλης. Ο δε βασιλεύς απλώσα στην αριστεράν χείραν έλαβε ποτήριον πλήρες από ένα είδος ποτού κοκκίνου όμοιον του ίνου και ευλογήσα σε αυτό εις την δεξιά του, έδωσε εις το γερόνικιον λέγον: «Τούτο είναι το ποτήριο της αγάπης μου, δώσεις αυτόν να το πει». Λαβών ο Άγιος Γεώργιος το ποτήριον, εκ χειρός Κυρίου επλησίας των αδελφών λέγον: «Κάμε τρεις τον σταυρό σου και πείε το. Ο δε σταυροποιήσας τρεις, επί εν τούτο το οποίο νί το εν ποτόν γλυκύτατον και νόστιμον τόσο, ώστε δεν είναι δύνατο να το παρομοιάσει ο αδελφός με κανέν γίνινον ποτόν. Και ο μεν Άγιος επέστρεψε τότε εις τον βασιλέαν το κενό ποτήριο, ο δε αδελφός κυριευθείς από θεϊκόν τεινά
έρωτα και υπερβολική αγάπη από την οποία οικαίεται η καρδία του ως φλόγα πυρός, δεν είναι δύνατον πλέον να υπομένει, αλλά εισήλθεν εντός του ναού και πλησιάσασε τον Παβασιλέα Χριστόν, έπεσε στους παναχράντους πόδας αυτού και κατεφύλλει αυτούς ακορέστος με παρησίαν μεγάλη, κοίτω τόσον συγκεκολλημένη η ψυχή του προς τον Παβασιλέα Χριστόν, ώστε δεν είτε ο τρόπος να ηγερθεί. Τότε ακούει τον βασιλέα λέγονται «Γεώργιε, έπαρεν αυτόν αμέσως και ας πηγαίνει να αγωνιστεί, όπως αποκτήσει την προτέρα μου αγάπη την οποία έχασε, και αφού ετοιμαστεί καιρόν τεινά, εγώ θα τον αξιώσω να πιει το ποτήρι όταν γίνει το θέλημά μου». Αμέσως λοιπόν λαβών ο Άγιος την χείρα του αδελφού, εσήκωσε αυτόν από τους παναχράντους πόδας του εσπλάχνου και φιλανθρώπου βασιλέως Χριστού, και ποιήσαντε σαφότεροι τρεις μεγάλες μετανοίες στον βασιλέα Χριστόν, προσεκίνησαν αυτόν και καταφυλίσαντες τους παναχράντους πόδας του, εξήλθαν από τον θαυμαστό ναόν και αμέσως εκλείστη η ορατάτη πύλη του. Εκεί πάλι είδε ο αδελφός τους προηρημένους της λαμπράς αιθούσης ανθρώπους, οι οποίοι πλησιάσαντες και να προπέμψουν τούτους, έλεγον εις των μοναχών με χαροποιών πρόσωπων: «Αδελφέ, βίαζε τον εαυτό σου να φτάσεις εδώ, διότι εμείς σε περιμένουμε». Έπειτα εξελθόντες εκ της αιθούσης εις το προαύλιον και ιστάμενοι ολίγον τι εκεί, είπε ο αδελφός εις τον οδηγόν του Άγιον Γεώργιον: «Ηγαπημένε μου αδελφέ, δεν είναι τρόπος να μείνουμε εδώ και να μην υπάγουμε στον κόσμο πλέον. Ο δε είπεν εις αυτόν, ούτω είναι θέλημα του Κυρίου να υπάγουμε πίσω, ας προσετάχθημεν για να προετοιμαστείς εκεί με κάθε είδος αρετής, να φυλάξεις απαρασαλεύτως πάσα στα εντολές του Κυρίου, να δοκιμαστείς ως χρυσός εγχωνευτήριο πρώτον και έπειτα να έλθεις εδώ. Είδε και μείνεις εις την αμέλεια πάλιν, είδες εκείνον το λάκκον όπου δέχεται τους αμελείς και αμαρτωλούς, πλην φυλάξου και ενθυμού όσα είδες και ήκουσες από το πρώτερον έλεος του φιλανθρώπου Θεού». Μετά ταύτα, περιπατήσαντες ολίγων διάστημα, εξήλθον από το θαυμαστόν εκείνων παλάτιων και σταυροποιήσαντες τρεις έμπροσθεν της μεγάλης θύρας, άρχισαν την οδηπορία των εις την ωραιοτάτην πεδιάδα από την οποία ήλθαν. Προχωρούντες παρεμπρός, είδε ο αδελφός πάλι το τάγμα των ολίγων μοναχών, οι οποίοι είχαν την μεγάλη εκείνη δόξα και βλέπουν με περιέργεια μήπως γνωρίσει τι να εξ αυτών, δεν εγνώριζε παντελώς ουδένου. Τελειώσατε στην οδηπορία της ωραιοτάτης εκείνης παιδιάδος, έφτασαν πάλιν στη μεγάλη θύρα, δια της οποίας εξήλθον εις την κορυφή του προαναφερθέντος όρους, του οποίου τα πέριξ ήσαν ευπρεπισμένα και χαριέστατα με πλήθος ελαιώνων, ως προείπομεν πλην εφαίνεται εκεί είσαι και ο σκοτεινός εκείνος και βορβορώδης λάκκος, τον οποίον φόβος και τρόμος ήταν να βλέπει τις. Καταβαίνοντες δε εις τους πρόποδας του όρους, αμφότεροι έλαβον αύτης ο Γεώργιος των αδελφών και από την χείραν και ανέβησαν στη γέφυραν, επί της οποίας περιεπάτουν αφόβος. Όταν έφτασαν εις το μέσον αυτή, σε στάθη ο Άγιος Γεώργιος και στρέψα στο περιπόθητον του πρόσωπο προς τον αδελφόν, είπε: «Αγαπητοί με αδελφέ, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Είδες την ευσπλαχνία του Θεού? Μη φανείς αχάριστος προς τον ευεργέτη Θεόν. Αγωνίζουν να αποκτήσεις πάλι την πρώτη αγάπη, προετοιμαζόμενος να πει στο ποτήριο. Η χάρις του Θεού και της Κυρίας και του Θεοτόκου δεν θα σε αφήσουν ορφανών, αλλά ούτε εγώ θα σε αφήσω μοναχών και αβοήθητων». Έπειτα ποιήσα τρεις ο Άγιος των τύπων του Τιμίου Σταυρού εις το πρόσωπο του αδελφού και είπων: «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήσαν το δούλο σου, εγινάφαντος και έμπροσθέν του και δεν από έμπροσθέν του και δεν τον είδε πλέον ο αδελφός που επήγεν αλέμινεν εκεί ολομόναχος. Τότε έγιναν βροντέοι και ταραχέ κάτω από τον λάκκο, από τον οποίο οικούονται φωνές δαιμόνων: «Τώρα όπου έμεινε μοναχός, ας τον γκρυμνήσουμε κάτω». Και πάλι τρίζονται στους οδόντες έλεγον: «Ιδού άνθρωπος όπου θέλει να αμαρτήσει και δεν γνυξεύρει πώς, να τον γκρυμνήσουμε εδώ κάτω». Και εφώναζον: «Ελάτε να τον γκρυμνήσουμε τώρα πριν έλθει ο δόλο Γεώργιος και τον πάρει». Και τα σαγρίας αυτάς φωνάς επίουν οι δαίμονες, αλλά ουδείς εκ τούτων η δύνατο να πλησιάσει, μόνο τη γέφυρα αίσιον ως το φύλλον του δέντρου.
ο αδελφός ον αβοήθητος και μη δυνάμενος, μήτε εμπρός να υπάγει, μήτε ο πίσω, να επιστρέψει για να λυτρωθεί εκ της χειρός των δαιμόνων, ιτένισε προς τον ουρανόν και είπε, «Κύριε, τις δύνατε να βοηθήσει τον άνθρωπο εδών?» Αμέλθως ήλθε μία βροντόδης φωνή λέγουσα, «Τα καλά έργα βοηθούν και η εσπλαχνία της κυρίας Θεοτόκου». Και με την φωνή αυτήν έπαυσαν οι ταραχέ των δαιμόνων. Ο δε αδελφός επικαλεστής στην βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Γεωργίου ευρέθη στην βοήθεια αυτής εις τον εαυτόν του και έλαβε τέλος η οπτασία. Εδόξασε δε ο αδελφός των Θεών εκ βάθους ψυχής για την διάφτην χάρη και ευεργεσία όπου του έκαμνε ο Κύριος και οκονόμησε να ειδεί αυτά δια τη σωτηρία του. Ευχαρίστησε δε τον απλανή οδηγόν του, τον υπερθαύμαστον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, το μέγα στρατάρχη του Επουρανίου Βασιλέως, ουηδόξα και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τέλος και το Θεό δόξα. Η οπτασία αυτή έχει δημοσιευθεί στον γεροντικό του Αγίου Όρους τόμος Α, όπου αναφέρεται ότι ο ειδών αυτής μοναχός κατήγεται από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος. Το 1849 μετέβη στο Άγιον Όρος και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, ονομαστής Ιωάσαφ μοναχός. Μετά την οπτασίαν αυτήν, μετέβη στην Κερασιάν και κατόπιν στα Καυσοκαλύβια, όπου έκτισε κελιά εις το όνομα του Αγίου Γεωργίου. Ζήσας δε ασκητικήν ζωήν, ηξιώθη ως Ιακού τέλους. Την οφτασία ημείς ανατυπωθήσαν από την έκδοσή της, από αγιορείτικην έκδοσή της το 1938.